Αντιπεριφερειάρχη κύριε Πιτούλη, Αντιπεριφερειάρχη κυρία Βραήμη, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε σε αυτή την αίθουσα μια εκδήλωση ιστορικού περιεχομένου με ιδιαίτερο τοπικό ενδιαφέρον. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου και το Δήμο Σουλίου. Το Ίδρυμα Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου είναι θυγατρικό ίδρυμα της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών και έχει μεταξύ άλλων σκοπό την έρευνα και προβολή της ιστορίας του ευρύτερου βορειοδυτικού χώρου της πατρίδας μας. Τόσο η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών, όσο και το Ίδρυμα Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου έχουν μια μακρά και μεγάλη συνεισφορά στην πνευματική ζωή των Ιωαννίνων αλλά και της Υπήρου γενικότερα. Είναι χαρά και τιμή για εμάς η παρουσία εδώ σήμερα του Προέδρου του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου, του κυρίου Κωνσταντίνου Βλάχου. Ο κύριος Βλάχος, επί σειρά ετών πρόεδρος επίσης και της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, είναι φιλόλογος συγγραφέας με πλούσιο συγγραφικό έργο και πολύ διακριτή παρουσία και προσφορά στην πνευματική ζωή των Ιωαννίνων. Ο μιλητής στη σημερινή εκδήλωση είναι ο συμπατριώτης μας, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Παναγιώτης Σαμάτος, Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου, που όπως όλοι γνωρίζουμε έχει πέρα από την επιστήμη του ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία και την αγαπημένη του παραμυθιά. Θα προσκαλέσω στο βήμα το Δήμαρχο Σουλίου για ένα καλωσόρισμα και ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευεσημότατε, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί παρευρισκόμενοι, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη για την παρουσία των Ιταλών στα μέρη μας κατά τη διάρκεια του πολέμου 1940 με θέμα το μετέωρο βήμα των Ιταλών στη Δεσποτεία τις πρώτες ημέρες του πολέμου και με κεντρικό ομιλητή τον συμπατριώτη μας και καλό μας φίλο, καθηγητή του Πανεπιστημίου, ομότυπο καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παναγιώτη Τσαμάτου. Η αναζήτηση πτυχών της ιστορίας, ειδικά για τα θέματα τα οποία στιγμάτισαν την τοπική μας πραγματικότητα, είναι πάντα ένα ενδιαφέρον ταξίδι που συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης αλλά ταυτόχρονα φωτίζει άλλες στοιχές αυτό που ονομάζουμε τοπική ιστορία. Στην περίπτωσή μας, το θέμα που πραγματεύεται η σημερινή διάλεξη είναι μια πτυχή, μια από τις πιο επώδυνες περιόδους της χώρας μας. Σήμερα στην Ελλάδα ζούμε μια περίοδο άνθησης της ιστορίας, ακαδημαϊκής, δημόσιας και προφορικής, ειδικά γύρω από τη δεκαετία του 1940 και η κοινότητα ιστορικών εξελίσσεται σε μια από τις πιο δυναμικές και δραστήριες επιστημονικές κοινότητες στον χώρο. Έτσι, η ιστορία μας συμπληρώνεται, ίσως και σε κάποια σημεία να διορθώνεται κιόλας. Το σίγουρο πάντως είναι πως η κοινωνία μας οριμάζει και μπορεί να πραγματεύεται ακόμα και ιστορικά θέματα ταμπού που μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν τα άγγιζε κανείς. Έτσι, η ανάγκη για σοβαρές ιστορικές έρευνες, όπως αυτή που θα παρουσιαστεί σήμερα, φαντάζει σαν απαραίτητο στοιχείο τόσο για την πραγματική αποτύπωση των γεγονότων, όσο και στη διατήρηση και ανάπτυξη αυτού που ονομάζουμε εθνική συνείδηση. Με αυτές τις λίγες σκέψεις, σας ξανακαλωσορίζω στη σημερινή μας διάλεξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα προσκαλέσουμε τον κύριο Βλάχο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου, να έρθει στο βήμα για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο υποψημιός διακεκριμένος ομιλητής είναι γέννημα, θρέμα και κάφημα, θα έλεγα, της Παραμυθιάς. Σπούδασε με υποτροφία του ΙΚΙ μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αποφύτησε το 1971 με βαθμό άριστο. Υπηρέτησε στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου μας επί 42 χρόνια, εκ των οποίων τα τελευταία 20 ως καθηγητής.
από το 2017 είναι ομότιμος καθηγητής του ίδιου Ιδρύματος. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα γνωστικά αντικείμενα της μαθηματικής ανάλυσης και ειδικότερα των διαφορικών εξισώσεων. Συνέγραψε 5 βιβλία της ειδικότητάς του και περισσότερες από 80 ερευνητικές εργασίες που δημοσιεύτηκαν σε διεθνή περιοδικά με συστηματοτών. Το επιστημονικό του έργο την χάνει ευρείας αναγνώρισης από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα προς τις επιστημονικές και διοικητικές του δραστηριότητες, ο κ. Τσαμάτος ασχολήθηκε και ασχολείται με την λογοτεχνία και την ιστορία. Κείμενά του φιλοξενήθηκαν στα τοπικά περιοδικά, υπηρετικά γράμματα και υπηρετικό ημερολόγιο των Ιωαννίνων. Είναι μέλος λογοτεχνικών σωματείων και, όπως ακούσατε, του θυγατρικού ιδρύματος της Εταιρείας Υπηρετικών Μιλητών, του ΙΜΙΑΚ, του οποίου έχω την τιμή να προεδρεύω. Εκλεκτός λοιπόν συνεργάτης στο Ίδρυμα Μιλητών Ιωνίων και Αδριατικού Χώρου, του οποίου την κάνει και Γενικός Γραμματέας, όπως είπαμε, χαίρομαι τη συνεργασία του, απολαμβάνω τη φιλία του, εκτιμώ την εντιμότητά του, τη συνέπεια, την ανθρωπιά του. Βέβαια, είμαι ο έσκατος που θα μπορούσα να μιλήσω για τις επιδόσεις του στην αθηματική επιστήμη. Είμαι βέβαιος ωστόσο ότι υπήρξε εξαίρετος δάσκαλος, όπως άλλωστε μαρτυρούν πολλοί άρρηκτοι μαθητές μου. Μπορώ να πω και να μαρτυρήσω ότι ο κύριος Παναγιώτης Τσαμάτος, ο αγαπητός Παναγιώτης, είναι εκλεκτός λογοτέχνης και εξαίρετος ιστορικός. Συγκινεί ιδιαίτερα το ιερό ειδήλιό του με την παραμεθιά. Παναλαμβάνω εδώ ό,τι είπε και στα Ιωάννα, ότι ο αγαπητός Παναγιώτης είναι παραμυθία για την παραμυθιά. Είναι ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος διακεκριμένος. Ένας πολυγραφότατος συγγραφέας, ένας λαμπρός λογοτέχνης, ένας άνθρωπος με κεφαλαίο άλφα που περιποιεί τιμή στην κοινωνία μας. Τον ευχαριστούμε για όλα. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να τον απολαύσουμε με την διπλή του ιδιότητα του ιστορικού και του τεχνίτη του λόγου. Το βήμα περιμένει, το μετέωρο βήμα των Ιταλών στην Ασπροπία τις πρώτες μέρες του πολέμου του 40. Καλούμε στο βήμα τον κεντρικό ομιλητή, τον συμπατριώτη μας Παναγιώτη Τσαμάτο, να αναπτύξει το θέμα το μετέωρο βήμα των Ιταλών στη Δεσποτεία τις πρώτες μέρες του πολέμου του 1940. Ελάτε. Κύριε Δημόρχε, κύριε Αντιπροσφυριάρχη, κυρία Αντιπροσφυριάρχη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πρόεδρο του ΙΜΙΑΚ, του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου, για την τόσο θερμή και επενετική του προσφώνηση. Πάντα ο καλός λόγος για μένα περισσεύει στα χείλη του αγαπητού μου φίλου του Κώστα Τουρλάκου και τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Γνωρίζοντας τη διαδρομή και την προσφορά του στην πνευματική και πολιτιστική ζωή των Ιωνίων μέσα από το συγγραφικό και εκπαιδευτικό του έργο και από τη θέση του Προέδρου επί σειρά ετών της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών, θέλω να τον διαβεβαιώσω ότι είναι δική μου η χαρά και η τιμή που συνεργάζομαι μαζί του τα τελευταία χρόνια στη ΜΙΑ. Και αυτό δεν είναι ούτε ανταπόδοση φιλοφρόνησης, ούτε σχήμα λόγου. Το εννοώ. Να πω ακόμη και κάτι που ίσως δεν ξέρετε, ο κύριος Βλάχος έχει παλιούς δεσμούς με την παραμυθιά, εξαρχιστίας δεσμούς. Η κυρία Θεανό Βλάχου που μας συνοδεύει απόψε εδώ, πέρασε ένα μέρος των παιδικών της χρόνων στην παραμυθιά και έχει πολλές και καλές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Ο πατέρας ήταν αστυνομικός εδώ στην παραμυθιά. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Φώτη Δημητρίου, για τα καλά σας λόγια και για την όλη φροντίδα στην προετοιμασία της σημερινής διάλεξης. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω όλους εσάς που μπήκατε απόψε στον τόπο να έρθετε εδώ και να με τιμήσετε με την παρουσία σας. Πέραν του επαιτειακού του θέματος, η σημερινή ομιλία έχει σκοπό να ρίξει φως σε μια άγνωστη για πολλούς πτυχή του πολέμου του 40. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά
την αντίσταση που πρόβαλε, την επιτυχή αντίσταση που πρόβαλε ο ελληνικός στρατός στο Χαλπάκι και τη συντριβή των Ιταλών εκεί πέρα. Γνωρίζουμε την συντριβή της λιγότερη βέβαια, αλλά το γνωρίζουμε αρκετή, τη συντριβή της ιεραρχίας Τζούλια στην Πίνδο. Γνωρίζουμε πολύ λίγη τι έγινε στη Σκωτία εκείνες τις μέρες και ιδιαίτερα το διάστημα από 28 Οκτωβρίου μέχρι 22 Νοεμβρίου. Τότε που η ελληνική αντίσταση στη Δεσποτεία δεν άντεξε μπροστά στις υπέρτερες δυνάμεις των Ιταλών, οι Ιταλοί έσπασαν τη γραμμή, κατέλαβαν την Ιγουμενίτσα, κατέλαβαν τους Φυλάτες, διήρυξαν στη Δεσποτεία σε μεγάλο βάθος μέχρι το Μαργαρίτη, μπήκαν και για μια μέρα ένα απόγευμα στην Παραμυθιά και με την παρουσία τους εδώ αυτό το 20ήμερο διήβριναν το χάσμα των δύο κοινοτήτων στη Δεσποτεία που έμελε να γίνει ακόμη πιο βαθύ τα χρόνια της κατοχής που ακολούθησαν. Αυτά τα σημαντικά γεγονότα, τα άγνωστα σε πολλούς και για μένα ήταν άγνωστα, προσωπική περιέργεια και ενέσκυψα πάνω σε αυτά, έχω σκοπό να μοιραστώ μαζί σας απόψε. Ο πρώτος και άμεσος στόχος της Ιταλικής επίθεσης στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στην Ήπειρο ήταν η κατάληψη των Ιαννίνων. Γι' αυτό και η αιχμή της επίθεσης κατευθύνθηκε στο κέντρο του μετόπου, στο Καλπάκι. Οι δύο ταυτόχρονες πλευρικές επιθέσεις στην Πίνδο και στην Δεσποτεία είχαν ως σκοπό την πραγματοποίηση ενός αμφίπλευρου υπερκαιρωτικού ελιγμού προς κατάληψη της Ηπείρου, όπως γράφονται στα περιοδικά βιβλία. Η προέλαση προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ήταν το ύστερο, το επόμενο βήμα για τους Ιταλούς. Επικεφαλής των Ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλβανία ήταν ο στρατηγός. Ήταν ο θεωρητικός του αστραπιαίου πολέμου που τόσο πολύ θαύμαζε ο Μουσολίνη και ήθελε να μιμηθεί σε αυτό το Χίτλερ και να του ανταποδώσει τα ίσα γιατί ο Χίτλερ τον υποτιμούσε. Γι' αυτό λοιπόν επέλεξε αυτόν τον στρατηγό ο οποίος είχε γράψει και συγγράμματα σχετικά με τον αστραπιαίο πόλεμο. Την πολύ δυνατή επίθεση. Την ευθύνη των επιχειρήσεων στη συνοριακή γραμμή Αλβανίας-Ηπείρου είχε το 25ο Σώμα Στρατού της Τσαμουριάς. Όπως στρατηγός, επικεφαλής του σώματος αυτού, είναι ο δεξιά εικονιζόμενος, ο Κάρλο Ρώση. Αποτελούνταν από 4 μεραρχίες με 40.000 άντρες συνολικά, εκπροσωπούν 4.000 στην Αλβανία. Κατά μήκος τώρα των συνόρων της Αλβανίας με τη Δεσποτεία, το Σώμα Στρατού της Τσαμουριάς είχε σε ετοιμότητα την μεραρχία κατά αριστερά, η μεραρχία Σιένα με επικεφαλής το στρατηγό Καμπούτι. Η μεραρχία Σιένα είχε 3 συντάγματα. Τα συντάγματα των Ιταλών ονομαζόταν φάλαγγες και έφεραν τα ονόματα των διοικητών τους. Αυτό που βλέπετε δίπλα τα ονόματα λοιπόν ήταν τα ονόματα των διοικητών. Η τελευταία ήταν μια φάλαγγα ελιγμού, μια φάλαγγα που ακολουθούσε και είχε την διοικητική στήριξη των μονάδων των μάχημων μπροστά όσον αφορά τη Σιένα. Επίσης, εκτός από την μεραρχία Σιένα, στην γραμμή της Δεσποτείας, υπήρχε το λεγόμενο παραλιακό συγκρότημα. Το παραλιακό συγκρότημα ήταν μια μεικτή δύναμη, μεγάλη δύναμη, που είχε
ως κύριο κορμό την 20η μεραρχία που ήταν η μεραρχία Ιππικού και αποτελούνταν από τις δύο τελευταίες μονάδες. Τις βλέπετε πάνω για τον Άγιο και πάνω για Όστα. Η Φάλαγγα Όστα, μάλιστα, ήταν κομμάτι αυτής που πήγε στην παραμυθιά. Και τη Φάλαγγα Ανδρεΐνη, η οποία ήταν μια φάλαγγα γρεναδιέρων, πεζικάριων, από τη Σαρδινία, αξιόμαχη και σημαντική μονάδα, θα δούμε πολλά για αυτήν την συνέχεια, που προσθέθηκε στην 20η μεραρχία και αποτέλεσε το παραγγειακό συγκρότημα. Η μεραρχία, η Φάλαγγα Ανδρεΐνη ήταν πολύ ενισχυμένη μονάδα, είχε ένα τάγμα Αλβανών και τέσσερις πυροβολαρχίες και αργότερα ενισχύθηκε με άλλα δύο τάγματα Αλβανών, όπως εμείς στη συνέχεια. Την ευθύνη για την αντιμετώπιση της ιταλικής απειλής από την Αλβανία στην περιοχή της Σπύρου είχε, όπως γνωρίζουμε όλοι, η 8η μεραρχία. Πάτησε το πρώτο. Δεν βρίσκουμε πιο κοντά από εδώ. Μήπως θέλετε λίγο κοντά. Όχι, έχουμε σημαντικά το πρόγραμμα. Να κάτσε πάλι. Ναι, ναι. Για δεύτερη φορά, συγγνώμη, πιστεύω να μην υπάρξει τρίτη. Την ευθύνη, λοιπόν, της ελληνικής άμυνας στην Ήπειρο συνολικά είχε η 8η μεραρχία, όπως γνωρίζουμε, επικεφαλής τον στρατηγό Χαράλαμπο Κατσιμίτρο, τεβριτάνα την καταγωγή. Στα σύνορα της Αλβανίας και της Θεσπρωτείας υπήρχε ο τομέας της Θεσπρωτείας, όπως λεγόταν τότε το, οι εθνικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον υποστράτηγο Νικόλαο Λούμπα και έδρα από το νέο χώρο εδώ έξω. Ο υποστράτηγος Νικόλαος Λούμπας ήρθε στην Θεσπρωτεία παραμονές του πολέμου, αρχές Οκτωβρίου, και χρεώθηκε την αποτυχία της μη αντοχής του μετώπιση της Θεσπρωτείας από πολλούς, γιατί δεν είχε προλάβει ίσως να ενημερωθεί για τα πράγματα τα τοπικά εδώ. Ίσως σε ένα σημείο ήταν σωστό αυτό, αλλά δεν ήταν δική του επιλογή. Τον έστειλαν από το Γενικό Επιτελείο, ήταν συμπολεμιστής του Παπάγου και συμμαθητής του Παπάγου. Ανήκε στο Ιππικό εκείνη την εποχή, θωρακισμένα και ήθελε ο Παπάγος να τον αξιοποιήσει κατά κάποιο τρόπο. Από τι αποτελούνταν αυτό τώρα το ελληνικό κομμάτι των ελληνικών δυνάμεων στην Θεσπρωτεία. Καταρχήν το τάγμα προκάλυψης των φυλατών που κάλυπτε από το Ιόνιο μέχρι την Κεραμίτσα. Ήτανε δύο λόγοι ουσιαστικά, γιατί ο τρίτος ήταν κάτω στον παραπόταμο, οι οποίοι είχαν εντολή να προβάλλουν μια αντίσταση για την τιμή των λόγων και να τραβηχτούν στα μετώπιστα για να κρατήσουν αντίσταση παρακάτω. Στον υποτομέα του παραποτάμου υπήρχε ένα τάγμα πεζικού και μια πυροβολαρχία. Στον υποτομέα της παραμυθιάς, όπου ήταν και η έδρα των στρατιωτικών δυνάμεων της Θεσπρωτείας, ήταν επίσης άλλο ένα τάγμα πεζικού και μια πυροβολαρχία. Επίσης προωθήθηκε από την Πρέβεζα το 24ο Σύνταγμα Πεζικού και από το Αγρίνιο το 31ο Σύνταγμα Ευζώνων των Τσακαλώτων. Το Σύνταγμα Πεζικού της Πρέβεζας είχε στείλει από νωρίς μια δημοχεία να υπερασπιστεί την Ιγουμενίζα στη θέση Νέα Ελεύθερη. Αυτή ήταν λοιπόν η κατάσταση και η παράταξη των δυνάμεων Ιταλίας και Ελλάδος στα δικά μας μέρη εδώ, στο σύνορα της Θεσποτείας. Ας έρθουμε τώρα στο τμήμα του Ιταλικού Σχεδίου που αφορούσε τις δυνάμεις των σύνορων και τι εντολές είχαν τα... Και τι εντολές είχαν οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί είχαν εντολές όσον αφορά την ιεραρχία Σιένα να ξεκινήσει από την θέση Α που βλέπετε πάνω και τη θέση Β, να ξεκινήσουν τα δύο συντάγματα, ένα να κατευθυνθεί προς τη Ρωσίνα και το άλλο να κατευθυνθεί προς τους Φυλάτες και να περάσει από τη Βρυσέλα τον Καλαμά. Όσον αφορά το παραλιακό συγκρότημα, είναι οι άλλες οι γραμμές οι σχεδόν παράλληλες, το οποίο έδραβε στην Κονίσπολη, είχε εντολή στις μονάδες του το Σύνταγμα Όστα να περάσει στις ακτές της Πρέβεζας, το Μαργαρίτη της ακτές της Πρέβεζας, το Σύνταγμα Μιλάνο
να πάει μέσω Πανελληνικού στην Ολυμπιάδα Άρτα και το Φάλαγκαν Ριν, το πεζοπόρο τμήμα, να περάσει από τη Σαγιάδα στην Οικουμενίτσα και στην Πάρνη. Αυτές ήταν οι εντολές. Μέχρι σε ένα σημείο υλοποιήθηκε. Ο Ιταλικός στόλος είχε εντολή, αρχική εντολή, να κάνει απόβαση στην Κέρκυρα, με την μεραρχία Μπάρνη. Μετά όμως τη συντριβή της μεραρχίας Τζούλια στην Πίντο, η μεραρχία Μπάρνη προωθήθηκε εξεπλεσμένα στην Κοριτσά επάνω και η απόβαση στην Κέρκυρα δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα να αδυνατήσει ουσιαστικά η επίθεση των Ιταλών στο κομμάτι της Θεσποτίας. Το ελληνικό ΓΕΣ, αντίστοιχα, είχε και, και αυτό τα δικά του σχέδια. Βλέπετε δύο γραμμές, μία με σταυρούς και η άλλη με τις τελείες. Το ένα σχέδιο ήταν να γίνει η άμυνα κατά μήκος του Καλαμά, φτάνει μέχρι τη Φλόρινα. Το άλλο σχέδιο ήταν κατά μήκος του Αράχη. Ο Κατσιμήτρος, παρότι είχε έμεσες υποδείξεις από το ΓΕΣ να τραβηχθεί προς τον Άραχτο, αποφάσισε από πολύ νωρίς να κρατήσει την άμυνα με κύριο σημείο αντίμηση το Καλπάκι, την άμυνα κατά μήκος της γραμμής του Καλαμά, βλέπετε, πράγμα που τελικώς έγινε. Ας δούμε τώρα μια σύντομη και επιγραμματική αφήγηση, όπως προκύπτει από τα βιβλία του ελληνικού ΓΕΣ, της ιστορίας στρατού, και τα βιβλία των αντιπάλων στρατηγών, του Κασιμίδρου και του Πράσκα. Και οι δύο συνέγραψαν βιβλία, ο Κασιμίδρος το Ήπειρος Προνακούσα και ο Πράσκα ένα βιβλίο αρκετά ογκώδες, το «Εγώ εισέβαλα στην Ελλάδα», το οποίο έκανε μια αριστοργηματική μετάφραση και σχολιασμό ο στρατηγός Κολόμπας. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς αυτό το βιβλίο, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Τα χαράματα λοιπόν εδώ βλέπετε, πριν προχωρήσω παρακάτω, εδώ βλέπετε δύο ημερήσιες διαταγές. Την ημερήσια διαταγή της ΙΕΝΑ, παραμονή της επίθεσης, και την ημερήσια διαταγή του Παραλιακού Συγκροτήματος δεξιά. Κράτησα εκείνη την μετάφραση, την καθαριοξένη, γιατί είναι αρκετά καλή. Αριστερά. Και οι δύο, αν τις διαβάσετε, αποπνέουν τη βεβαιότητα της νίκης που είχαν οι Ιταλοί. Και όχι μόνο τη βεβαιότητα της νίκης, τη βεβαιότητα ότι θα έκαναν σχεδόν περίπου. Τα χαράματα λοιπόν της 28ης Οκτωβρίου, στο μέτωπο της Θεσποτίας, οι δυνάμεις προκάλυψης, αφού αντιστάθηκαν για λίγο, ισχυρή τη χαρακτηρίζει την άμυνά τους ο στρατηγός Γκαμπούτη της Σιένα, συμπτύσσονται προς δύο κατευθύνσεις. Ένας λόχος κατεβαίνει προς τους Ικάτες, και προς τη Βρυξέλλα, και ο άλλος λόχος φεύγει από την Τζαμαντά πάνω όπως ήταν και πηγαίνει προς τη Βροσίνα, όπου από εκεί κατευθύνεται στην Παραμπιά. Ο λόγος προκάλυψης υποχώρησε ασύντακτος προς την Ενίνα και σε συνθήκες σύγχυσης. Στη σύγχυση αυτή την περιγράφουν καλά οι ημερολογιακές αναφορές εκείνης της εποχής. Στο τέλος της πρώτης μέρας, η ιεραρχία της Σιένα είχε καταλάβει το χωριό Άγιοι Πάντες, η φάλαγγα Καρλώνη, και τα υψώματα βόρεια των Φιλιατών, η φάλαγγα Τζανίνη. Το βράδυ της επόμενης μέρας, 29 Οκτωβρίου, κάποια τμήματα της ιεραρχίας Σιένα είχαν φτάσει κοντά στην Καραμίτσα και άλλα νότια των Φιλιατών κοντά στην Βρυσέλα και στον Καλαμά. Επίσης, την 29η Οκτωβρίου, μικρά ιταλικά τμήματα υπηκού του Παραλιακού Συγκροτήματος προωθήθηκαν κοντά στις εκβολές του Καλαμά στον κάμπο του Ραγίου. Μάλιστα, εκεί μία ύλη του συντάγματος, τα Όστα, αποπειράθηκε να περάσει τον Καλαμά. Αυτή η φωτογραφία που έχω δεξιά κυκλοφορεί πολύ στο διαδίκτυο και πιθανότατα είναι φωτογραφία αυτής της απόπειρας των Ιταλών να περάσουν Καλαμά, ο οποίος είχε υπερχειλήσει εκείνη την εποχή και στις ημέρες και είχε γίνει σχεδόν αδιάβατος. Παρ' όλα αυτά προσπάθησαν να τον περάσουν, τον Καλαμά, αλλά βρήκανε μια τοπική αντίσταση από εκεί. Πυροβολήθηκε ο υπολογαγός, ο επικεφαλής, ο οποίος λεγόταν Ρικάρντο Αβάτη, μέχρι πριν από λίγο δεν το ξέραμε ποιος ήταν το θύμα. Ενοχοποιήθηκαν γι' αυτόν δύο μενιζώτες,
όταν μπήκαν οι Ιταλοί στην Ιγουμενίτσα. Ο ένας ήταν ο Χρήστος ο Πιτούλης, παππούς σας ήταν κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Και ο άλλος, ο Χρήστος ο Τσόνης, ενοχοποιήθηκαν από τους Σάμιδες και εκτελέστηκαν στην Ιγουμενίτσα για, για τον φόνο του Αβάτη. Βρήκα αρκετά στοιχεία για τον εξωτερικό Αβάτη, θα δούμε παρακάτω διάφορα πράγματα. Έτσι τώρα, κατά το διάστημα από 30 Οκτωβρίου, βλέπετε αριστερά την έκθεση του Πράσκα, που αναφέρει ως νεκρό των πρώτων ημερών μεταξύ των άλλων αξιωματικών και τον υπουργό Αβάτη, στο τέλος της αναφοράς αυτής. Κατά το διάστημα 30 Οκτωβρίου τώρα, μέχρι 2 Νοεμβρίου, οι Ιταλοί τελειώνουν την κατασκευή του δρόμου από Κονίσπολη στη Σαγιάδα. Οι Ιταλοί όπου περνούσαν έφτιαχναν και αυτοκινητόδρομους. Και τον έφτιαξαν αυτόν τον αυτοκινητόδρομο για να φέρουν τα οχήματά τους και κυρίως τα στοιχεία με τα οποία θα προσπαθούσαν στη συνέχεια να ζεύξουν τον Καλαμάτι. Ο οποίος Καλαμάς είχε γίνει αδιάβατος εκείνη την εποχή, εκείνης ημέρας, καταραμένον τον ονομάζει ο Αντρεΐνη, ο συνταγματάρχης της Πραλιακού Συγκροτήματος. Ένα από τα θύματα των πρώτων ημερών ήταν ο διοικητής της ομώνυμης φάλαγγας Σιένα, ο συνταγματάρχης Τζανίνη, που σκοτώθηκε από βλήμα ελληνικού πυροβολικού στο παρατήριο των Φυλατών. Βλέπετε εδώ ένα υπόλοιμα που υπάρχει στους Φυλάτες, από ένα μνημείο που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί στη μνήμη του Τζανίνη, ο οποίος σκοτώθηκε, σας είπα, στο παρατήριο των Φυλατών. Ήταν αυτό το ελληνικό πυροβολικό και έκανε πολύ μεγάλη ζημιά. Από τις 2 στις 4 Νοεμβρίου τώρα οι Ιταλοί προωθούν στον καινούργιο δρόμο, από τον καινούργιο δρόμο Κονίσπολη Σαγιάδα, το βαρύ πυροβολικό και τα στοιχεία για την ζεύξη του Καλαμά. Ταυτόχρονα ενισχύουν την φάλαγγα Αντρεΐνη με 2 τάγματα Αλβανών. Στο γαρδίκι της παραμυθιάς φτάνει η ενίσχυση από το σύνταγμα της Πρέβεζας με επικεφαλή στο συνταγματάρχη Παπαδόπουλο. Την επομένη 5 Νοεμβρίου, με ισχυρή υποστήριξη πυροβολικού και αεροπορίας, οι Ιταλοί κατορθώνουν στις 10 το πρωί να κατασκευάσουν μία γέφυρα στο Τσιφλίκι. Βλέπετε στον Καλαμά στο τέλος το πολύ Τσιφλίκι. Και άλλη μία γέφυρα στη θέση Βρυσέλλας. Από τις οποίες γέφυρες κατάφεραν να περάσουν σιγά σιγά απέναντι. Το βράδυ της ίδιας μέρας λοιπόν, οι Ιταλοί προωθήθηκαν στα υψώματα βόρεια της Ιγουμένης, κοντά στα 2 χιλιόμετρα και κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των εθνικών δυνάμεων που ήταν στη Νέα Σελεύθερη. Την επομένη, 6 Νοεμβρίου, μπαίνουν στην Ιγουμένη. Στην περιοχή Παραποτάμου τώρα, στην Ιγουμένη θα πήγε το παραλιακό συγκρότημα. Στην περιοχή Παραποτάμου, όπου κινείται η μεροχία Σιένα, παρά την αρχική αντίσταση, οι εθνικές δυνάμεις υποχωρούν με σημαντικές απώλειες. Και παρά την αρχική τους στεναρή αντίσταση, η αντίστασή τους στη συνέχεια εξελίσσεται σε μια ανεξέλεγκτη διαρροή προς τα πίσω, συμπαρασύροντας ολόκληρο το τάγμα. Είναι χαρακτηριστικό το ραδιοτηλεγράφημα που αποθύνει ο διοικητής του Παραποτάμου στο διοικητή του τομέα της Θεσποτείας και χαρακτηρίζει την τραγικότητα της στιγμής. Εχθρός, λέει, κατέλαβε η Ιγουμενίτσα και Παραπόταμο. Βρίσκομαι εις πέστερην με πυροβολικό και άνευ πεζικού. Αυτό το άνευ πεζικού τα λέει όλα. Όπως γράφει στην ιστορία το ΓΕΣ, ο διοικητής της Μαραρχίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον διοικητή των Λούμπα εδώ της Θεσπρωτείας και διέταξε τούτον να εξασκήσει άπασα την επιρροή του και να λάβει σκληρά μέτρα κατά των τυχών λιποψυχής άντων για να συγκρατηθεί στη γραμμή Δρυμίτσα-Δράμεση η αντίσταση των ελληνικών στρατευμάτων. Η διαταγή αυτή δεν έγινε δυνατό να εφαρμοστεί όμως. Μπροστά στην κρισιμότητα της κατάστασης, η διοίκηση του τομέα της Θεσπρωτείας και με την έγκριση της Οδόης Μεραρχίας αποφασίζει να συμπτυχθούν οι ελληνικές δυνάμεις στην κήτη του Αχέρωνα. Παράλληλα, ένα μέρος των δυνάμεων του υποτομέα νεοχωρίου, και αυτό είναι σημαντικό, αναλαμβάνει την υποχρέωση να σφραγίσει τη διάβαση της Κάβας. Με επικεφαλής του τερματάρχη Προϊστάκη. Η υποχώρηση του τομέα του νεοχωρίου από εδώ προς τα κάτω, δηλαδή προς την Αχέρωνα, προς τα Αχέρωνα είναι μια σχετική τάξη σε αντίθεση με το τάγμα του Παραποτάμου. Η νύχτα της 6ης προς 7ης Νοεμβρίου, το Σώμα Στρατού της Τσαμπουριάς διατάσσει τη Σιένα να μην προχωρήσει παρακάτω. Και να μην προχωρήσει πέραν της Ρίζενης, όπου είχε φτάσει.
έχει περάσει τον παραπόταμο του Βρυσσάλου, έχει φτάσει ως τη Ρίζενη και τις 7 Νοεμβρίου οι δυνάμεις του τελικού παραλιακού συγκροτήματος τώρα κατέχουν την Ιγουμενίτσα και τα γύρω χωριά με το Σύνταγμα των Γρεναδιέρων, το Μούρτο και τη γύρω περιοχή με το Σύνταγμα Όσταν και με το Σύνταγμα Ιππικού Μιλάνου το δρόμο Ιγουμενίτσα-Μαργαρίτη. Η αιτία των διαταγών αυτών για σταμάτημα, για αιχνίδιο σταμάτημα ουσιαστικά, γιατί πήγαινε καλά η προέδρωση, ήταν αφενός η αποτυχία της εκπόρτησης του Καλπακίου και αφετέρου η αδυναμία επαρκούς εφοδιασμού των ενισχύσεων προς τις δυνάμεις αυτές λόγω της μη απόφασης στην Κέρκυρα. Ως αποτέλεσμα τώρα της συνολικής αποτυχίας που υπήρξε στο μέτωπο της Ηπείρου, την καταστροφή της Τζούντα, την αντίσταση στο Καλπάκι κτλ., ο Μουσολίνη καθαιρεί τον Πράσκα και τον αντικαθιστά με τον Σουντού. Εδώ, πριν πάω παρακάτω, βλέπετε τη διάταξη των δυνάμεων, οι πράσινες γραμμές δεξιά, είναι η ιεραρχία C1 που έχει φτάσει μέχρι τη Ρίζανη, πέρασε, έφτασε μέχρι τη Ρίζανη, και η άλλη γραμμή είναι, φτάνει μέχρι το Μούρδο κάτω, είναι οι δυνάμεις του παραλιακού συγκροτήματος. Και επομένως, με τέτοια μέσα, φαίνεται η διαρροή του συντάγματος του Ραποτάμου και την άλλη γραμμή η υποχώρηση στον αγέροντα της δυνάμειας του νεοχωρίου. Ο Σοντού είναι αριστερά, ο νέος αρχιστράτηγος των Ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία πλέον, και δεξιά είναι ο Παναγιώτης Δεμέστικας, αντιστράτηγος, ο οποίος είναι διοικητής του πρώτου σώματος στρατού. Αναλαμβάνει πλέον τις επιχειρήσεις στην Ήπειρο, το πρώτο σώμα στρατού, στο οποίο υπάρχει και η Ιωπαϊκή Αρχία, γιατί συμβούλευε τα αρχιστράτηγα και οι αντιπίτες των ελληνικών δυνάμεων εναντίον των Ιταλών. Από τις 9 Νοεμβρίου άρχισαν οι ελληνικές δυνάμεις να ενεργούν επιθετικές αναγνωρίσεις και στις 12 Νοεμβρίου τμήματα του ελληνικού στρατού έχουν φτάσει ήδη. Δεν πειράζει αυτό το νούμερο. Έχουν φτάσει ήδη μέχρι την Πλαταριά. Άντως από κάτω από τον Βουδοπόταμο. Τον Αχαίρο. Από το σημείο αυτό λοιπόν, από τις 12 Νοεμβρίου και μετά, η κατάσταση στο μέτωπο αναστρέφεται. Καταστρέφεται τελείως. Ο τομέας της Θεσποτίας συμμετέχει και αυτός, αφού αναδιοργανώθηκαν οι δυνάμεις κάτω στο Βουδοπόταμο, συμμετέχει στις επιχειρήσεις όλου του μετώπου, στις επιχειρήσεις αντεπίθεσης και προώθησης προς την Αλβανία. Τώρα ας μεγενθύνουμε λίγο αυτή την εικόνα και ας γεμίσουμε τα πίξελ της με κάποια πράγματα που αναφέρονται σε αφηγήσεις χαμηλό βαθμό, γιατί είδαμε αφηγήσεις ουσιαστικά του Φράσκα και του Κατσινίτου, αυτά που σας είπα. Θα δούμε κάποιες αφηγήσεις σχετικά χαμηλό βαθμό αγωνιστών και από τη μια και από την άλλη πλευρά, που προέρχονται από τις εξής πηγές. Η πρώτη πηγή είναι πόλεμος στην Ήπειρο, είναι ημερολόγιο ενός μαχητή της Σιένα, του Φερνάντο Καμπιόνι. Το δεύτερο είναι ένα πολεμικό ημερολόγιο, αυτό έδωσε ο συγγραφέα, γραμμένο από τον Σπύρο Χριστίδη, που ήταν εποχής του δεύτερου λόγου του τάγματος προκάλυψης των φυλατών. Η έκπληξή μου είναι ότι ο κ. Φλάβος μου είπε ότι τον είχε δάσκαλο στα διάρκεια του Χριστίδη. Ήταν δάσκαλος μετά τον πόλεμο. Και το τρίτο και σημαντικό ίσως, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στο φως, είναι αυτό το τελευταίο βιβλίο, το οποίο είναι ψηφιακή έκδοση, δεν έχει κυκλοφορήσει σε έκδοση στο διαδίκτυο. Και είναι έκδοση πρόσφατη, του 2013. Και ουσιαστικά αναφέρεται στα πεπραγμένα του συντάγματος Αντρεΐδη, των Γρεναδιέρων, που σας είπα γρήγορα. Ο Καμπιόνι, για να ξεκινήσουμε από τον πρώτο, είχε υπηρετήσει ως τεχνικός σε έργα αποστράγγισης στην Αλβανία πριν από τον πόλεμο. Στη συνέχεια, βρισκόμενος κοντά στους επιτελικούς κύκλους της Ιεραρχίας Ιένα, είχε την ευκαιρία να παρακολουθεί τις στρατιωτικές εξελίξεις από κοντά. Στον τίτλο του βιβλίου του, ο Καμπιόνι αναφέρεται ως μαχητής της Ιεραρχίας Ιένα. Πάντως, στο τρίτο βιβλίο, κάποιος αξιωματικός, εκεί ο Φοντάνα, τον αναφέρει ως αξιωματικό της προπαγάνδας, τον Καμπιόνι. Και αυτό είναι συμβατό, γιατί το ημερολόγιο του Καμπιόνι
είναι δουλεμένο εκ των υστέρων και επηρεασμένο από το κλίμα που επικρατούσε στην Ιταλία την εποχή που εκδόθηκε, το 1950. Δηλαδή του κλίματος μιας απολογητικής προσέγγισης της ιταλικής συμμετοχής στον πόλεμο, σε μια προσπάθεια αποκατάστασης του κύρους των Ιταλών στρατιωτικών ενώσεων, μάλιστα και της συμμετοχής τους στον ΝΑΤΟ. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Καμπιόνε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε κοντά στην εξουσία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στον πόλεμο. Το βιβλίο του Χριστίδη είδε το φως πολύ μεταγενέστερα, το 1984. Το περιεχόμενο του βασίζεται στις ημερολογιακές σημειώσεις του συγγραφέα από την πρώτη μέρα του πολέμου μέχρι την κατάρρευση του μετόπου τον Απρίλιο του 40. Αν και είναι γραμμένο με μια λογοτεχνική προδιάθεση, κρατάει την ημερολογιακή δομή, διαμφισμένη με αρκετές μεταγενέστερες προσθήκες, σχολιασμό και κριτική των γεγονότων που εξιστορεί. Τα σχόλια αυτά αναφέρονται κυρίως στις κακουχίες των στρατιωτών που προκλήθηκαν όχι μόνο από αυτή καθεαυτή την ιταλική επίθεση, αλλά από την αδυναμία της διοίκησης του τομέα της Θεσποτείας να συντονίσει την υποχώρηση των πρώτων ημερών. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι το ημερολόγιο του Καμπιόνε είναι η ματιά ενός επιτελικού αξιωματικού της Μεραρχίας Ιένα που κοιτάει τα γεγονότα κάπως αφιψηλού. Ενώ δεν τις δει στις κακουχίες και τα παθήματα του απλού στρατιώτη που συμβαίνει με το ημερολόγιο του Χριστίδη. Το τρίτο βιβλίο έχει και τα δύο παραπάνω στοιχεία. Έχει και την αφιψηλού θέαση των γεγονότων με μια αναφορά του συνταγματάρχη Ανδρεΐνη που υπάρχει στο βιβλίο, αλλά έχει και τη γεμάτη αίμα μπαρούτι και μπαρούτι αφήγηση των συγκρούσεων από το ημερολόγιο του υπολογαγού Μανώνη. Το υλικό αυτό του τρίτου βιβλίου το είχε συλλέξει ο βετεράνος αξιωματικός Τζοβάνι Σκαρπέλη, υπολογαγός του Συντάγματος Ομιλητικών Αναγκαίων, από συμπολεμιστές του και μεταξύ αυτών και το εκτενέ σημείο με τον Ανδρεΐνη που σας ανέφερα. Οι μαρτυρίες που υπάρχουν στο βιβλίο αυτό είναι βασισμένες στις αναμνήσεις των αξιωματικών του Τρίτου Συντάγματος των Γραναδιέρων, επεξεργασμένος πάντως αρκετά μετά από τον πόλεμο, αφού σε όλες σχεδόν επικρατεί το πνεύμα ότι ο πόλεμος αυτός ήταν μια άθλιστη, μη ρεαλιστική και αντιπαραγωγική πολεμική εκστρατεία που έστειλε στο θάνατο χιλιάδες νέους που θυσιάστηκαν εν γνώση τους για την πατρίδα, όπως αναφέρει ο πρόλογος του βιβλίου, είναι αρκετά ενδεικτικός. Συνολικά λοιπόν, μέσα και από τις τρεις αυτές πηγές, έχουν μια πολύ καλή, πολύ εστιακή, μα θα λέγαμε, θέαση των γεγονότων που συνέβηκαν στη Θεσπρωτεία τις πρώτες μέρες του πολέμου. Ας δούμε καταρχήν σύντομα και επιγραμματικά τα γεγονότα των πρώτων ημερών, κάποια γεγονότα των πρώτων ημερών από το ημερολόγιο του Καμπιόνε. Τα δύο συντάγματα, λέει ο Καμπιόνε, τη Σιένα, Καρλόνι και Τζιανίνη, εισβάλλουν στο ελληνικό έδαφος 28 Οκτωβρίου. Υποχώρηση των ελληνικών προφυλακτικών και κατάληψη των φυλακών στις 29. Ο καιρός βροχερός, λάσπη παντού, το καλαμάς φουσκωμένος. 900 Αλβανοί εργάζονται εντατικά για την κατασκευή του δρόμου που ονίσχονται φυλακών. Στις 30 δεκάτου σκοτώνεται στις φυλάκες ο Τζιανίνη, ο διοικητής του συντάγματος, του ομώνυμα. Οι εργασίες για τη ζεύξη του καλαμά προχωρούν αργά. Όμως οργανώνεται η ιταλική κατοχή στους φυλάτες με εγκατάσταση τράπεζας και καραμπινιερίες στους φυλάτες. Στους φυλάτες γράφει, όπου έχει συγκεντρωθεί πολύ στρατός, τώρα βρίσκεται η διοίκηση της Μεραρχίας και επικρατεί γενικώς ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και επιθέσεως. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έμεινε στην πόλη και οι αρχές δεν θέλησαν να την εγκαταλείψουν και παραμένουν τελείως αδιάφορες για την άφηξή μας. Φτάνουν, λέει, την 4η Νοεμβρίου, τρεις αξιωματικοί δημοσιογράφοι πολεμικοί ανταποκριτές, ο ένας του γραφείου τύπου της Προπαγάνδας, ο άλλος του Τζορνάδη Ιταλία και ο τρίτος της Γκαζέτα Del Popolo. Η είδηση της κατάληψης των πλατών, έστω και ενός μικρού αστικού οικισμού, κάνει πανηγυρικά το γύρο της Ιταλίας μέσα από τα όργανα της Προπαγάνδας. Το έχουν πολύ ανάγκη οι Ιταλοί να προβάλλουν την επιτυχία της κατάληψης των πλατών. Όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο, όσοι ασχολούνται με το διαδίκτυο μπορούν να δουν πάρα πολλές φωτογραφίες Ιταλών στρατιωτικών μπροστά στα μαγαζιά των φυλακών. Δυστυχώς αυτές οι φωτογραφίες έχουν πνευματικά δικαιώματα και ο οργανισμός Λούτσε, που σημαίνει φως στα Ιταλικά, που είχε ιδρυθεί από τον Μουσολίνι το 25 και κρατιέται μέχρι σήμερα, είναι πολύ αυστηρός με την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων. Γι' αυτό και δεν σας προβάλλω καμιά εικόνα. Αυτό δεξιά είναι το λογότυπο του
Λούτσεπ, με τον οποίο είναι σφραγισμένος όλες αυτές τις φωτογραφίες. Όσοι πάντως ενδιαφέρεστε, μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές φωτογραφίες, όχι μόνο για τους συντάκτες, αλλά για τον πόλεμο των ελληνοτελικών. Είναι ένα τεράστιο αρχαιακό υλικό. Η ζεύξη του Καλαμά, λέει ο Καμπιόνι, γιατί σε αυτόν είμαστε, επιτυγχάνεται την 5η και την 6η Νοεμβρίου. Ας δούμε κάποιες σημειώσεις του σχετικές με την κρίσιμη ενέργεια της ζεύξης του Καλαμά. Οι πρώτες πληροφορίες ότι στοιχεία δύο ταγμάτων πέρασαν τον Καλαμά, γράφει, αναγκάζουν τον Μέριοχο να μου δώσει εντολή να εξακριβώσω την αλήθεια και συγχρόνως να εξετάσω πού πρέπει να ζευτεί ο ποταμός με γεφυρό σκαφά. Κατά τις 11 επιβαίνω στη μοτοσυκλέτα ενός αγγελιαφόρου και πηγαίνω στον ποταμό. Στην καμπή του δρόμου που οργώνεται από το εχθρικό πυροβολικό, συναντώ τον πρώτο τραυματία. Κατά μήκος του δρόμου διακρίνω και άλλους. Στις 4 το απόγευμα, αφού υποστήκαμε αισθητές απώλειες, εγκαταστήσαμε τη γέφυρα και τμήματά μας πέρασαν απέναντι. Τις 6 Νοεμβρίου. Απόλυτη ηρεμία ακολουθεί τη χθεσινή σκοδρή δράση του πυροβολικού που κατέληξε όμως τελικά στη διάβαση του ποταμού. Κατά τις 8 το πρωί, εχθρικά αεροπλάνα ανατινάζουν τη γέφυρα που με τόσους κόπους είχαν εγκαταστήσει το βράδυ. Ένα εχθρικό αεροπλάνο ήταν αληθινά υπέροχο. Κατέβαινε κάθετα στα 30 μέτρα μέσα σε στενή κοιλάδα. Η θέα των πρώτων νεκρών από τα ελληνικά πυρά στις προσπάθειες για τη διάβαση του Καλαμά κλώνησε σοβαρά τους ισχυρισμούς της προπαγάνδας ότι ο πόλεμος θα ήταν περίπατος. Στις 8.11 σημειώνονται απέναντι κάποιες διστακτικές κινήσεις των Ιταλών που περάσαν απέναντι γύρω από το προγεφύρωμα. Διστακτικότητα και ανασφάλεια όμως, λέει ο Καμπιόνι, που ενισχύεται από το αθέατο των ελληνικών δυνάμεων απέναντι. Το μόνο θετικό είναι η θερμή υποδοχή από τους τσάνιδες της περιοχής. Η επικοινωνία με τον Τεπελένη και οι εκκλήσεις της Σιένα για ενισχύσεις δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Στις 13.11 το ελληνικό πυροβολικό αναλαμβάνει δράση νότια της Ιγουμενίτσας, αρχίζει για αντιπίθεση και ανασύνταξη των ελληνικών δυνάμεων και παρατηρούνται κάποιες ελληνικές κινήσεις νότια του Καλαμά, σημειώνει πάντα ο Καμπιόνι. Οι εργασίες των Ιταλών για επέκταση του οδικού δικτύου των φυλατών σταματούν. Από τις 17 και μετά, ο Καμπιόνι περιγράφει μια εικόνα διάλυσης στο Ιταλοκρατούμενο τμήμα της Θεσποντίας. Οι μουσουλμάνοι και πιο πολλοί όσοι έχουν εκτεθεί υποδεχόμενοι φιλικά τους Ιταλούς φέρνουν ομαδικά προς την Αλβανία. Ενδεικτικό της ανάγκης για ενισχύσεις είναι το ότι 100 εργάτες της Ομοσπονδίας εξοπλίζονται. Στις 18.11 παρατηρείται ομαδική λιποταξία των Αλβανοτσάμιδων εθελοντών που πλαισίωναν ιταλικά τμήματα. Οι επισκέψεις στο Φιλάτι, αποφασιστικά επιτελεία προπαγάνδας, σταματούν. Τέλος, στις 19 το μεσημέρι, η ΕΝΑ διατάσσεται να απαγκεστρωθεί από τη Θεσποντία και να υποχωρήσει στην Αλβανία. Την επόμενη, 20, οι Ιταλοί καταστρέφονται τις 6. Δύο μέρες μετά, στις 22 Νοεμβρίου, η Ιταλική άμυνα πνέει τα λίστια κάτω από την αφόρητη ελληνική πίεση. Και η αποκαθήλωση του μικρού Ιταλικού κράτους στους Φιλάτες γίνεται μέσα σε μια ατμόσφαιρα σύγχυσης και πανικού. Δεν ήταν μόνο οι Ιταλικές δυνάμεις που έπρεπε να υποχωρήσουν συντεταγμένες κατά το δυνατόν. Μαζί τους αναμίχθηκαν δημιουργώντας ένα περίγραφο συνοθήλευμα, γράφει, πολιτών στρατιωτικών οχημάτων, υπουργείων και κουπαδιών ζώων, μουσουλμάνοι τσάμιδες που έσπευσαν και αυτοί να υποχωρήσουν στην Αλβανία. Οι 22 μέρες κατοχής της Θεσποντίας τελείωσαν άδοξα για τους Ιταλούς. Παρ' όλα αυτά, όπως αναφέρει ο Καμπιόνι, ένας επιθεωρητής του φασιστικού κόμματος φτάνει τις τελευταίες μέρες για να ανακοινώσει τα εξής. Περνούμε, λέει, μια περίοδο κρίσης στην Αλβανία. Οφείλουμε να την ξεπεράσουμε και ώστε όλα θα γυρίσουν στο καλύτερο. Να σημειώσουμε εμείς ότι η προπαγάνδα στα φασιστικά καθεστώτα δεν είναι τελευταία πάντα. Ας παρακολουθήσουμε τώρα την κατάσταση γύρω από τις ίδιες ημερομηνίες με τη ματιά ενός Έλληνα λοχεία του Σπύρου Χριστίδη που σας ανέφερα. 28 Νοεμβρίου βρίσκει τον Χριστίδη στο μεθοδιακό φυλάκιο Χορμούλης στην περιοχή της Πόβλας, όπου εδρεύει ο λόχος του. Η φρουρά του φυλακίου υποχωρεί στην Πόβλα, όπου ο λόχος μετά από μια σύντομη μάχη υπερτερεί μπροστά στην υπέρτερη ιταλική δύναμη. Μια υποχώρηση όμως που χαρακτηρίζεται από αταξία. Η καφέ γραμμή είναι η διαδρομή του λόχου του
ξεστήρι που ξεκινάει από την Κόβλα και θα σας πω παρακάτω πώς πηγαίνει. Η φρουρά του φυλακίου λοιπόν υποχωρεί μπροστά στην υπέρτερη δύναμη των Ιταλών, αλλά η υποχώρηση αυτή χαρακτηρίζεται από αταξία και σύγχυση. Χάνουν την επαφή οι στρατιώτες με την ηγεσία του λόχου, ο λοχαγός και ο αμφιπίατρος χάνονται και τους ξαναβρίσκει την κυρία του Χριστίδη στη Βροσίνα και μετά μέσω της Βροσίνας και Βλαχωρίου και Μενίνας φτάνουν στην Παραμυθιά, στις 30 δεκάτου. Στην πορεία αυτή υπάρχει ανοργανωσιά, δείγματα πανικού και κυρίως έλλειψη επαφής και συνδέσμων με τη διοίκηση. Χαρακτηριστικό είναι ότι πλησιάζοντας τη Μενίνα, όπως αναφέρει ο Χριστίδης, δεν ξέρουν αν τη Μενίνα την κατέλαβαν οι Ιταλοί ή όχι. Στην Παραμυθιά παραμένουν μέχρι τις 6.11, οπότε μετά από μια ανασύνταξη ο λόχος παίρνει εντολή να προχωρήσουν προς νότο. Προχωρούν προς την Κρήκα, όπου μαθαίνουν ότι οι Ιταλοί φτάσαν στον παραπόθεμο. Στην Κρήκα, μάλιστα, αναφέρει ο Χριστίδης ένα τραγικό περιστατικό, όπου ο λοχαγός του εκτελεί έναν Έλληνα δεκανέα του τάγματος του παραποτάμου, θεωρώντας ότι είναι λιποτάκτης, ενώ δεν ήταν λιποτάκτης. Απλώς εκτελούσε εντολή μεταφοράς κάποιων υλικών με τα Βουλγαρία του. Σας το αναφέρω για να δείτε τη σύγχυση που επικρατούσε κυρίως στο τάγμα του παραποτάμου. Τελικά παίρνουν διαταγή υποχώρηση προς τον Αχαίροντα με τελική κατάληξη της πορείας των υποπόταμων που φτάνουν στις 8 Νοεμβρίου μέσα από μια περιπετειώδη διαδρομή με έλλειψη συνοχής, κρούσματα λιποταξίας και ανυπαρξία σαφών εντολών και με τη διαρκή πίεση της φήμης ότι οι Ιταλοί είναι στο κατόπι μας. Στις 13 Νοεμβρίου, μετά την ανασύνταξή τους στον υποπόταμο, παίρνουν επιτέλους την διαταγή αναστροφής της πορείας με κατεύθυνση προς Μαργαρίτη και Μαζαρακιά. Βλέπετε λοιπόν ότι φτάσανε κάτω μέχρι το υποπόταμο και μετά αρχίζουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Κοντά στη Μαζαρακιά στις 15 Νοεμβρίου δέχονται βομβαρδισμό από ιταλικά αεροπλάνα με θύματα δύο στρατιώτες. Και ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται ότι οι μουσουλμάνοι της περιοχής κάνουν σινιάλα με φωτιές στα ιταλικά αεροπλάνα για να επισημάνουν, για να τους δώσουν σημεία για την ύπαρξη ελληνικών δυνάμεων. Η πορεία συνεχίζεται προς βορρά και τις 16 Νοεμβρίου βρίσκονται στη Φασκομιλιά, δίπλα στην Πλανταριά. Στη Φασκομιλιά αποκτούν την πρώτη επαφή με ιταλικά τμήματα, σε μια μάχη την οποία εξιστορεί αρκετά καλαφυρά ο Χριστίδης. Παρά την ορμή της επίθεσης των ελληνικών τμήματων, οι Ιταλοί βρισκόμενοι σε πλεονεκτική εδαφική θέση, αρκετά ψηλότερα, με χαρακόμματα κτλ., υποχρεώνουν το λόγο του Χριστίδη σε σύμπτυξη προς τον Αργυρότοπο, παίρνοντας έτσι το χρόνο οι ίδιοι να υποχωρήσουν συντεταγμένοι. Από τη διοίκηση του Χριστίδη, την οποία αυτονούν πολλά μικρά και δευτερεύοντα αλλά αρκετά ενδεικτικά περιστατικά, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το χάσμα μεταξύ των μουσουλμάνων και χριστιανών αυτές τις λίγες μέρες της Ιταλικής Εισβολής είχε βαθύνει πολύ εξαιτίας της φιλικής στάσης των μουσουλμάνων προς τους Ιταλούς. Πράξεις αυτοδικίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων ήταν πλέον καθημερινό φαινόμενο. Στις 21 Νοεμβρίου ο λόχος του Χριστίδη βρίσκεται στο Γρηγοχώρι έξω από την Ιμανίτσα και από εκεί περνάνε από το Μαντζάρι, τον Καλαμά και κατευθύνονται προς τους Φυλάτες όπου μπαίνουν στις 23 Νοεμβρίου. Μια πόλη αγνώριστη, όπως αναφέρει ο Χριστίδης, με σπασμένα και ρημωμένα όλα τα μαγαζιά και στη συνέχεια προχωρούν προς βορρά, περνάνε το πλαίσιο της 24 και της 28 μπαίνουν στην Αλβανία. Όπως αναφέρει στο ημερολογιό του ο Χριστίδης, ο λόγος του συνάντησε ισχυρή αντίσταση των Ιταλών στην περιοχή της Πλανταριάς, της Φασκομιλιάς και της Αγίας Μαρίνας. Οι μάχες αυτές κράτησαν από τις 13 μέχρι τις 16 Νοεμβρίου, οπότε οι Ιταλοί έλαβαν την εντολή από τα κεντρικά για υποχώρηση. Στις μαρτυρίες του βιβλίου, του τρίτου βιβλίου που σας ανέφερα, δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση στις μάχες αυτές του τετραημέρου. Πράγματι, οι Ιταλοί άντεξαν τις ελληνικές επιθέσεις και υποχώρησαν συντεταγμένα μόνο μετά από την σχετική διαταγή. Και μάλιστα οι Ιταλοί μιλάνε με πολύ με επικό τρόπο, θα έλεγα, για την αντίστασή τους στην περιοχή αυτή. Όπως αναφέρει ο Σκαρπέλη, μετά την κατάληψη της Ιγουμενίτσας, την 6-11, κατέλαβαν τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας στον Γρηγοχώρι, όπου και εγκαταστάθηκε η διοίκηση του Συντάγματος. Μιλάμε για το Σύνταγμα Αντρεΐνου, σας ανέφερα τον Γρεναδιέρο της Σαρδινίας.
Το Σύνταγμα εξακτίνωσε τα τρία τάγματά του στους λόφους της Πανταγιάς, Φασκομιλιάς και της Αγίας Μαρίνας. Μέχρι την 12η Νοεμβρίου οι ελληνικές δυνάμεις παρέμεναν μακριά και μετά την ανασύνταξή τους ξεκίνησαν την επίθεσή τους. Βλέπετε εδώ οι πράσινες γραμμές είναι οι γραμμές άμυνας των Ιταλών. Αυτή που είναι κατά μήκος του Καλαμά είναι η γραμμή άμυνας στη Σιένα, ξεκινάει από την Βρυσέλα και φτάνει μέχρι τη Ρίζανη και η άλλη η πράσινη γραμμή παρακάτω, από το Βρεποχώρι και φτάνει μέχρι την Αγία Μαρίνα, είναι του παραλιακού συγκροτήματος, του συντάγματος Ανδρεΐνη. Από κάτω τα μπλε βέλη είναι οι δυνάμεις οι ελληνικές που ανασυνταχθήσεις στον Πολοπόταμο άρχισαν να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Αυτή είναι η κατάσταση στις 13 ως 16 Νοεμβρίου που έγιναν και οι μάχες στις περιοχές της Αγίας Μαρίνας και της Πλαταριάς. Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου οι ελληνικές δυνάμεις παρέμεναν μακριά και μετά την ανασύνταξή τους ξεκίνησαν την αντιπίθεσή τους. Η μη παρουσία του εχθρού στον ορίζοντα τόσες μέρες δημιουργεί στους Ιταλούς ανασφάλεια και φόβο. Γράφει ο υπολογαγός των Γρεναδιέρων Φοντάνα. Βρισκόμαστε σε ένα φαράγγι πάνω από τον Γρεποχώρη, 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Υπάρχει μια ύπουλη σιωπή. Ο διοικητής είπε χτες ότι θα προτιμούσε να έχει απέναντί του χιλιάδες εχθρούς παρά αυτή τη σιωπή. Οι προφυλακές του συντάγματος αποτελούνται από δυνάμεις των Αλβανών, του συντάγματος των Ιταλών. Συμμορίες τις αναφέρει ο υποδιοικητής του συντάγματος, ο αντισυνταγματάρχης Μενεγκίνη, ενισχυμένες με πολυβόλα. Η αντεπίθεση των ελληνικών δυνάμεων ξεκινάει στις 13 Νοεμβρίου και η σφοδρότητα της σύγκρουσης με τους καλά οχυρωμένους στους λόφους της Αγίας Μαρίνας και της Πλαταριάς είναι πολύ μεγάλη. Οι μάχες αυτές, σώμα με σώμα, κάποιες φορές κύριο λόγο έχουν χειροπομπίδες και ξυφολόγιες. Γράφει πολύ παραστατικά ο Μενεγκίνη, αναφερόμενος στην επίθεση των Ελλήνων στις 14 Νοεμβρίου. Η τοποθεσία της μάχης έχει μεγάλους ογκώλυθους που επιτρέπουν στους επιθέμενους να φτάσουν σε μικρές αποστάσεις χωρίς υπερβολική ζημιά από τα όπλα μας. Αρκετές φορές ακούνε τα σαλπίσματα που χρησιμοποιεί ο εχθρός για να σημάνει επίθεση και επανειλημμένα τα κύματα των εχθρών έρχονται φωνάζοντας κάτω από τις θέσεις μας. Όμως οι γρεναδιέροι με χειροπομπίδες καταφέρουν πάντα να τους σωτήσουν προς τα πίσω, μιμούμενοι τα ηρωικά κατορθώματα των αρχαίων προγόνων. Όλοι έχουν να θυμούνται αρχαίους προγόνους σε αυτές τις στιγμές. Οι μάχες συνεχίζονται και την 15η και την 16η. Σχετικά με την κατάσταση των Ιταλικών δυνάμεων της 16, ο Μενεγκίνη αναφέρει τρομηρές ελλείψεις πυρομαχικά, ηματισμό, φορεία, φαρμακευτικό υλικό, για τις οποίες ελλείψεις δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την κεντρική διοίκηση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έκθεση Ανδρεΐνη, του διοικητή του συντάγματος. Ας δούμε απολύτως ενδεικτικά κάποια σημεία της έκθεσής του. Αναφερόμενος στην κατάληψη της Ιγουμενίτσας, σημειώνει λακωνικά ότι στην Ιγουμενίτσα κατελήφθη χωρίς αντίσταση. Συνελήφθησαν, λέει, δύο ελεύθερους σκοπευτές. Είναι το περιστατικό που σας ανέφερα προηγουμένως με τους Σπιτούλη και Τσόνη. Οι κάτοικοι παρέμειναν σχεδόν εξ ολοκλήρου στα σπίτια τους. Επίσης, ακροθυγός αναφέρεται στην υποδοχή από τσάμιδες μουσουλμάνους. Γράφει: μετά την Ιγουμενίτσα συναντήσαμε 30-40 πολίτες με ιταλική σημαία στα κεφάλια τους. Σταμάτησαν σε απόσταση και μόνο ένας ιερωμένος, κάποιος σκότωσε, ποτέ το Ιγουμάμις, με συνοδεία πλησίασε και καλωσόρισε τον διοικητή και τους στρατιώτες του ευχόμενος καλή τύχη. Διατάχθηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τότε κάποιος από αυτούς φώναξε: Στην Αθήνα. Άλλοι πολίτες, σημειώνει, μας είπαν ότι σημαντικές ελληνικές δυνάμεις υποχώρησαν βιαστικά με την πρώτη σας εμφάνιση. Ο ίδιος ο Ανδρεΐνη σημειώνει ότι η φάλαγγα Μιλάνο, μια από τις τρεις φάλαγγες, έφτασε ανενόχλητη στο Μαργαρίτη και η αόστα στην Παραμυθιά, όπου έκαψε κάποια στρατιωτικά οχήματα, αλλά διατάχθηκε να επιστρέψει αυθημερών. Κανένα ίχνος του εχθρού, μόνο κάποιοι συνηθισμένοι ακίνδυνοι πυροβολισμοί, σημειώνει. Πού είναι ο εχθρός, ποιο είναι το σχέδιο, αναρωτιέται. Τη νύχτα της 10 Νοεμβρίου, προσθέτει, ήρθε η διαταγή από την ανώτερη διοίκηση που προκάλεσε αμηχανία και απογοήτευση να επιστρέψουν δυνάμεις στις θέσεις κατάλληλες για άμυνα με σκοπό την κατοχή του Γρεποχωρίου. Αναφερόμενος στην ελληνική επίθεση των επομένων ημερών, σημειώνει ότι αυτή γινόταν με πολύ θάρρος και περιφρόνηση της ζωής
των επιτιθέμενων Ελλήνων, φτάνοντας σε πολλά σημεία τόσο κοντά στις γραμμές μας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν την ψυχολόγη τους. Πόσοι θάνατοι αναλογίζεται. Αξίζει στο σημείο αυτό να παραθέσουμε το τηλεγράφημα του Ανδρεΐνη της 19ης Νοεμβρίου προς την διοίκηση του Παραλιακού Συγκροτήματος. Το βλέπετε εδώ το τηλεγράφημα, το οποίο με πολύ περηφάνεια αναφέρει στην διοίκηση ότι κρατήθηκε η αντίσταση και οι Ιταλοί δεν υποχώρησαν άτακτα στη μάχη του Γρυκοχωρίου. Οι απώλειες που αναφέρει δεν πρέπει να είναι ακριβές, πρέπει να υπήρξαν πολύ περισσότερες απώλειες. Ας έρθουμε τώρα στο ημερολόγιο πολέμου του υπολογαγού, στο ίδιο βιβλίο, στο τρίτο βιβλίο, του υπολογαγού Φορτουνάτο Μανώνη. Τα στιγμιότυπα που αναφέρει είναι συγκλονιστικά. Πρόκειται για τη μάχη στην οχυρωμένη ιταλική θέση με υψόμετρο 5,95 στην Αγία Μαρίνα, δοσμένη με συναρπαστικό τρόπο με πολλές λεπτομέρειες στιγμή προς στιγμή κατά το τετραήμερο 13-16. Αναφέρω χωρίς σχόλια κάποια αποσπάσματα για δύο κυρίους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να καταδείξω πως η άποψη ότι οι Ιταλοί δεν πολέμησαν στον πόλεμο του 40 είναι ένας μεγάλος μύθος που αδικεί κατάφορα πριν απ' όλα την ελληνική πλευρά και τον αγώνα της ελληνικής πλευράς. Ο δεύτερος λόγος είναι για να καταδειχθεί το αυτονόητο ότι το αίμα των πολέμων από όποια πλευρά και να χύνεται έχει το ίδιο δρόμο πάντα και είναι το ίδιο δυνηρό. Γράφει λοιπόν ο Μανώνη. Εμείς υπερασπιζόμαστε το νότιο μέτωπο και παρατηρούμε ότι στο λόφο που βρίσκεται στα αριστερά μας, ομάδες Ελλήνων στρατιωτών κατεβαίνουν ντυμένοι στο χακί και κατευθύνονται προς εμάς. Ταυτόχρονα μια μονάδα πυροβολικού τοποθετημένη 3-4 χιλιόμετρα μακριά ξεκινά τη φωτιά στη γραμμή μας. Οι οβίδες εκρήγνονται περίπου 50 μέτρα μπροστά μας. Τις ακούμε να πλησιάζουν και πέφτουμε κάτω αναζητώντας προστασία μεταξύ των βράχων με το κεφάλι κολλημένο στο έδαφος. Οι πολύ φοβισμένοι άντρες παρακαλούν τον Θεό. Άλλοι ζητούν βοήθεια της Παναγίας. Και άλλοι οικετεύουν συγχώρεση από τις αμαρτίες τους. Προσπαθώ να τους αναζωογονήσω μεταξύ των εκρήξεων με φωνές ενθάρρυνσης. Μερικές φορές εστιαβόμενος και περιστάνοντας τον αδιάφορο, με την αγωνία στην καρδιά μου. Κάποιοι ακολουθούν το παράδειγμά μου και συμπεριφέρονται με πολύ θάρρος. Οι βολές έρχονται όλο και πιο κοντά. Κάποιες οβίδες σφυρίζουν επικίνδυνα πάνω από τα κεφάλια μας και περνώντας πάνω από την κορυφογραμμή πηγαίνουν να σκάσουν μακριά προς μεγάλη μας ανακούφιση. Άλλες κάνουν ανάμεσα στις θέσεις μας, ξεσηκώνοντας τραύματα, πέτρες και χώματα που πέφτουν στους ώμους μας. Ταυτόχρονα το πεζικό του εχθρού που είχε μαζευτεί στην απέναντι κοιλάδα άφησε τα καταφύγια και προχωράει. Οι πεζικάνοι του εχθρού έφτασαν περίπου στα 200 μέτρα. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, διατάζω ολόκληρη την περιοχή να χτυπήσει με όλα τα πολυβόλα και τα όπλα της. Είμαι ο μόνος αξιωματικός που βρίσκεται στη γραμμή. Το απόγευμα μια ομάδα εθελοντών γρεβαριέρων βγαίνω περιπολία για να αναγνωρίσω την περιοχή μπροστά από τη γραμμή μας. Είμαστε 6 άνδρες οπλισμένοι μόνο με τουφέκια. Και κατεβαίνουν προς την κοιλάδα που διασχίζει το μονοπάτι και που συνδέει το χωριό Νίστα ή Νηφασκουμπίλα με το κατά της όνομα, με την Αγία Μαρίνα. Το έδαφος είναι βραχώδες, με χτυμηρές πέτρες και εδώ και εκεί θάμνους και τμήματα με μεγάλα γκάτια. Οι φτωχές μας μπότες δεν αντέχουν στην ταλαιπωρία. Προχωρούμε με τυχαία σειρά να μην προσελκύουμε την ανάγκη την προσοχή των εχθρών, χαμηλά στην κοιλάδα. Ένας απομακρυσμένος γρεναδιέρος ανακαλύπτει έναν τραυματισμένο Έλληνα. Ο τραυματισμένος άνθρωπος βρίσκεται σε μια βουβέρδα πίσω από ένα θάμνο, σκεπασμένος με ένα πανί σκηνής. Είναι ντυμένος στο χακί και φοράει διακριτικά λοχεία. Τον άγγιξε και άνοιξε τα μάτια. Τραυματίστηκε στο κεφάλι. Η μάσκα αερίων που έχει για μαξιλάρι είναι αιματωμένη. Προσπαθούμε να τον πάρουμε μέσα στις γραμμές μας, αλλά μετά από 200 μέτρα αναγκαζόμαστε να σταματήσουμε. Είναι αδύνατο να συνεχίσουμε με τέτοιο βάρος. Θα χρειαζόμαστε ένα φορείο. Τον βάζουμε κάτω και τον τακτοποιούμε όπως τον βρήκαμε. Το βράδυ πάω να κοιμηθώ κάτω από ένα πανί σκηνής ανάμεσα στους βράχους για προστασία. Σκέφτομαι αυτόν τον φτωχό λοχεία. Το κρύο θα τον σκοτώσει πιθανώς. Τον είχαμε αφήσει εκεί που ίσως μερικοί από τους άντρες του τον είχαν πάρει, αγωνιάζονταν. 15.940. Έβρεξε τη νύχτα και είμαστε όλοι μουσκεμένοι και πριωμένοι. Ο βομβαρδισμός συνεχίζει τώρα την ημέρα έντονος και τρομακτικός. Μια οβίδα πέφτει σε μια θέση πυροβόλου. Χτυπά θανάσιμα δύο γρεναδιέρους και τραυματίζει κάποιους άλλους. Όλοι τους παρέμειναν στη θέση τους κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Ακούγαμε τις κραυγές και τους στεναγμούς τους. Πλησιάζω και βλέπω ένα πολύ τραυματισμένο άτομο. Με τη βοήθεια δύο ανδρών μου μεταφέρομαι στο καταφύγιο, κάτω από τα βράχια, αφήνοντας ίχνη αίματος στο μονοπάτι.
Πεθαίνει ενώ μεταφέρεται στο φαρμακείο. Επιστρέφω στο σταθμό και βρίσκω ένα δεύτερο πεσμένο άνθρωπο δίπλα στον πολυβόλο. Είναι ο γραναδιάρος που είχε βγει πυροπολία μαζί μου την προηγούμενη μέρα. Τη νύχτα όλα είναι σιωπηλά. Πάω να κοιμηθώ στους βράχους κοντά σε μερικούς άντρες. Είναι κρύο. 16 κάνει κρύο. 16 Νοεμβρίου 1940. Ξυπνήσαμε το πρωί από κανονιοβολισμούς. Τα χτυπήματα εντείνονται, ενώ το πεζικό του εχθρού συγκεντρώνεται στην κοιλάδα που βρίσκεται μπροστά μας. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή και προειδοποιώ όλους τους άντρες στη γραμμή. Γνωρίζω τώρα όλους τους σκοπευτές και τους αποκαλώ με το όνομά τους. Εν τω μεταξύ η μάχη τρέχει σε όλους τους τομείς. Ο Μακρόν, ένας γενναίος γραναδιέρος, τραυματίζεται βαριά στο λαιμό. Εν τω μεταξύ φτάνουν πυρομαχικά και διανέμονται χειρονοβίδες. Ξαφνικά οι εχθροί προβάλλουν πάλι στα δεξιά μας. Το βράδυ προετοιμάζομαι να κοιμηθώ όταν ξαφνικά με καλεί ο λοχαγός Καρλές. Στο φως των κεριών διαβάζει σε ένα φύλλο σημειωματάριου γραμμένο με μολύβι την διαταγή υποχώρησης. Είναι 10 το βράδυ της 16ης Νοεμβρίου. Η υποχώρηση θα αρχίσει στις 12 με κατεύθυνση την Ιδουμένετσε για να μην πέσουμε στα χέρια του εχθρού καθυστερώντας. Να δούμε τώρα μετά από αυτή την τραγική αφήγηση του Μανώνη τι βρήκαν οι Έλληνες την άλλη μέρα που προχώρησαν σε αυτές τις θέσεις από το ημερολόγιο του Χριστίδη. Βρώμα από κουστική, πτωμάτων, να στυπάει τα ρουθούνια. Ήταν από άταφα η τελικά κορμιά. Όταν περάσαμε στην κορυφή γυρίσαμε προς το χωριό Αγία Μαρίνα, τα πτώματα ήταν περισσότερα. Γι' αυτό σας λέω ότι το τηλεγράφημα του Ανδρεΐνη μάλλον ωραιοποιεί το θέμα του αριθμού των θυμάτων. Εκεί, σε αυτά τα υψώματα, τους είχε τσαρκίσει τους Ιταλούς με την εύσοχη βολή του των πυροβολικών μας. Μερικοί στρατιώτες με επικεφαλής έναν αντιπασπιστή πήγαν πάνω στα βουνά για να βρουν παρατημένο ιταλικό πολεμικό υλικό. Σε κάποιο ύψωμα μπήκαν σκοτωμένους έναν ανθιπολοχαγό και μερικούς στρατιώτες δικούς μας. Είχαν σκοτωθεί από το πυροβολικό μας κατά την επίθεση εναντίον του Ιταλού στα υψώματα αυτά, γιατί τα κατέλαβαν νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα και δεν έκαναν σινιάλο με φωτοβολίδα. Ένα στρατιώτη τον βρήκαν πεθαμένο αφού είχε στρώσει μια κουβέρτα και είχε σκεπαστεί με μια άλλη. Φαίνεται ότι είχε τραυματιστεί και τη νύχτα πέθανε από την αιμορραγία και το κρύο. Είναι φανερό ότι φεύγοντας οι Ιταλοί μέσα στη νύχτα δεν πρόλαβαν να θάψουν τους νεκρούς τους και ακόμη ότι είναι τραγική η αναφορά του Μανώνη και του Χριστίδη για τους εγκαταλελειμμένους τραυματίες που πέθαναν να βοηθούν τη νύχτα από την αιμορραγία και το κρύο. Να σημειώσουμε τέλος την εικόνα των ημερών με κάποιες μαρτυρίες για το τι συνέβη αυτές τις μέρες στις κομοπόλεις της Θεσπρωτείας. Αντιγράφω από το βιβλίο του Ιωάννου Αρχιμανδρίτου «Τσάμιδες της Θεσπρωτείας». Το βλέπετε. Τα πρώτα εισελθόντα εχθρικά τμήματα στην Οικουμενίτσα ήταν αλβανικά τάγματα, τα οποία αφού λαιλάτισαν την πόλη, την παρέδωσαν ακολούθως στις ασφλόγες. Εκ των πρώτων συλληφθέντων χριστιανών, την υποδείξουν του Τσάμιδων, αυτός που έκανε την υπόδειξη ήταν ένας διαβόητος Τσάμις, ο Ασίζ Τσάμις από τον Μαργαρίτη, ο οποίος ήταν στρατολογημένος με βαθμό αξιωματικού στα τάγματα που ακολουθούσαν τους Ιταλούς. Την υποδείξη λοιπόν του Τσάμιδων συντρίφθησαν ο Χρήστος Πιτούλης, Βασίλειος Πιτούλης και ο Χρήστος Τσόρτς. Για τους τρεις αυτούς συνεκροτείται ιταλικό στρατοδικείο στο Λυκοκόρι. Κατά των κατηγορουμένων όμως, υπό τον Τσάμιδων, δεν υπήρχαν αποδείξεις. Δικαιολογούσε την ποινή του θανάτου. Τότε εμφανίστηκε αυτό που του μάρτυρα, ο έτερος της παρέας, ο Μαζάρ Ντίνο, ο δικός μας από εδώ. Ο οποίος εν υπογράφωσε βεβαίωσε ότι ο Χρήστος Πιτούλης ήταν αρχηγός των ελευθεροσκοπευτών ανταρτών και υπεύθυνος για το φόνο του Ιταλού αξιωματικού της Ιταλικής περιπόλου, του αξιωματικού Αβάτη που σας ανέφερα στον κάμπο του Ραγίου. Κατόπιν τούτου, οι δύο ατυχείς Χρήστος Πιτούλης και Χρήστος Τσόμης εκτελέστηκαν υπό των Ιταλών. Ο τρίτος συλληφθής, ο Βασίλειος Πιτούλης, αφέθηκε ελεύθερος. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Ιταλός αξιωματικός που αναφέρεται στο σημείο αυτό είναι ο υπολογαγός Ρικάρντο Αβάτη. Του συντάγματος Αόστατο σκοτώθηκε στον κάμπο του Ραγίου της 29 Οκτωβρίου, όπως αναφέραμε. Αυτή η πλάκα που βλέπετε αριστερά την ανακάλυψε η κόρη μου σε ένα ιταλικό περιοδικό ιστορίας. Υπάρχει μια πόλη, Πολιστένα λέγεται, στην Καλαβρία, από όπου καταγόταν ο Αβάτη. Καταγόταν από μια οικογένεια
καρχολική της περιοχής και πολύ πλουσία που είχε και δικό της παρεκκλήσιο. Στους τοίχους του παρεκκλησίου υπήρχαν διάφορες αναθηματικές πλάκες για διαφόρους, για διάφορα μέλη της οικογένειας. Μεταξύ των πλακών αυτών είναι και αυτή η πλάκα που αναφέρεται ακριβώς στον υπορχαγό Αδάτη που σκοτώθηκε στον κάμπο του Αγίου. Υπάρχουν και άλλες αναφορές για τον Αδάτη, γιατί έδειξε έναν παράτολμο ηρωισμό για να περάσει το ποτάμι μόνος του και να καρποδεί και δόξα. Της διάβασης, ατύχησε όμως. Σχετικά με τα συμβάντα τώρα στο Μαργαρίτη και την Παραμυθιά, ο Βασίλης Κραψίτης γράφει στο βιβλίο της Ιστορική Αλήθεια για τους Μουσουλμάνους της Άμυνας. Το πρωί της 8ης 11ου κυρίασαν τον Μαργαρίτη, ενώ μικρή δύναμη στρατιωτών Ιταλών, κατευθυνόμενη από ληστοσημαρίες μουσουλμάνων, καταγόμενων από το χωριό Ζαρβοχώρη της Παραμυθιάς, με αρχηγούς τον Μελέξιάνη και τον Μιλτή Χότζα, έφτασαν στην Τράγανη. Κατά την 8η ασπερινή της ίδιας μέρας, αναγνωριστικό τμήμα 80 ανδρών Ιταλών και μουσουλμάνων εισήλθε στην πόλη της Παραμυθιάς. Τούτους τους υποδέχτηκαν ως ελευθερωτές οι μουσουλμάνοι της πόλεως με επικεφαλής του μουφτή της Παραμυθιάς, Χασάν Αμπτουλά, τους αναγκαλίστηκαν και ενθουσιαστικά τέλεσαν στο κεντρικό τζαμί της Αυράς δέηση στο Θεό υπέρ των Ιταλικών δυνάμεων. Ο Μεϊτή Χότζα που αναφέρεται εδώ είναι αδερφός του Νταούτ Χότζα, του διαβόητου Νταούτ Χότζα, με τον οποίο οι Ιταλοί είχαν οργανώσει μια προβοκάτσια τεράστια για να δικαιολογήσουν την εισβολή παραμονές της 28ης Οκτωβρίου. Και ο Νταούτ Χότζα ήταν από τον Ζαρβοχώρη και αυτός, όπως και ο αδερφός του εδώ Μεϊτή. Οι Ιταλοί πυρπόλησαν κάποια οικίματα στην Παραμυθιά και λαϊλάτισαν κάποια μαγαζιά. Αποχώρησαν την ίδια μέρα προς το Μαργαρίτη, γιατί αντιλήφθηκαν ότι πολύ κοντά υπάρχει δύναμη στη σκάλα και δεν διακινδύνευσαν να παραμείνουν περισσότεροι. Αυτή η φωτογραφία είναι μια φωτογραφία τραβημένη γύρω στο 40. Και λέω γύρω στο 40 γιατί πίσω είναι το σχολείο τελειωμένο, 38 τελείωσε το σχολείο και μπροστά βλέπετε το τζαμί εκεί που είναι τώρα η λαϊκή αγορά. Το τζαμί μετά το καλοκαίρι του 43 και από συνεχίστε το κρέμισαν χωρίς και θέλαμε την παραμυθιά της. Επομένως αυτή η φωτογραφία πρέπει να είναι γύρω στο 40. Αυτό το τζαμί λοιπόν είναι που υποδέχτηκαν, ήταν ακριβώς στο κέντρο της πόλης εκεί που είναι η λαϊκή τώρα, εκεί υποδέχτηκαν οι τζάμιδες τους Ιταλούς και ανέπεψαν του Άσκο Γιαραδί, όπως γράφει η λειτουργία της εποχής. Προσευχή στο Γιαραδί στο Θεό. Έχει ιδιαίτερη αξία στο σημείο αυτό να παραθέσω μια μαρτυρία ενός αείμνους του φίλου μου, του Στέλιου του Σωμόπουλου, που έζησε τα γεγονότα αυτά ως μαθητής στην Παραμυθιά. Ο Στέλιος του Σωμόπουλος ήταν γιος του γυμνασιάρχη της Παραμυθιάς, του Κώστα του Σωμόπουλου, που εκτελέστηκε στους 49. Παιδάκι τότε κρατούσε ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο το έχει ο γιος του. Ο Στέλιος πριν πεθάνει μου έστειλε κατά δύο φύλλα του ημερολογίου και ένα γράμμα, νομίζοντας ότι αυτά με αφορούν περισσότερο το ημερολόγιο και πληροφορώντας με ότι έχει στην διαδικασία της γραφής, στα τελειώματα μάλλον, μια μελέτη για αυτή την περίοδο την οποία δεν πρόλαβε, γιατί μετά από λίγο καιρό πρόλαβε να εκδώσει και μετά από λίγο καιρό πέθανε. Τη μαρτυρία αυτή μου την εμπιστεύτηκε σε ένα γράμμα το 2002 μαζί με φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του ημερολογίου του. Μου γράφει στο γράμμα, όταν πρωτοπήκαν οι Ιταλοί στην Παραμυθιά το βράδυ, τότε που έκλασαν το μαγαζί του Κουτούπη και τρία αυτοκίνητα στον δρόμο του Γαλατά, οι Σύνοι και οι Αλβανοί πρόλαβαν και προχώρησαν σε κάποιες ήπιες ή βιαστικής μορφής λαϊλασίες στην αγορά. Τότε πήραν σύμφωνα με την εγγραφή της 10ης Νοεμβρίου στο ημερολογιάκι μου τη μερίδα του Λέοντος από τον υποδηματοποιό κύριο Ταφ, 100 ζευγάρια παπούτσια και από τον έμπορο υφασμάτων κύριο Μη, ήδη ορχιζούν μεγάλες αξίες. Όπως ξέρω και το γράφω στη μελέτη, επεξηγώ ότι πρόκειται για τον Τσαμάτο και τον Πάρπα τον Νικόλα. Αυτή την πληροφορία την έχω και εγώ διασταυρωμένη από την γιαγιά μου. Πράγματι ο φιός μου, ο Παναγιώτης Τσαμάτος, που είχε μαγαζί, είχε φέρει τότε για πρώτη φορά στην Παραμυθιά έτοιμα παπούτσια. Και το κατακλέψαμε το μαγαζί μας, ο Τσάντιος. Και παρακάτω το ημερολόγιο που γράφει αυτά τα πράγματα και γράφει επίσης και ένα φεδρό
ότι διέριξαν κάποια μαγαζιά και έκλεψαν φέση κάποια τα μαγαζιά αυτά. Δεν μπορεί να κάνουν βέβαια προφανώ για να γιορτάσουν την είσοδο των Ιταλών, τη Τσάντα. Αυτό είναι αυτό το ημερολόγιο που σωμούνται. Επιβεβαιώνει και αυτός ότι έγινε δοξολογία και ότι τους μίλησαν οι Ιταλοί στην τζαμία ότι ήρθαν ως απελευθερωτές. Και επίσης επιβεβαιώνει μια πληροφορία που έχω διασταυρώσει και από αλλού, ότι στο γυμνάσιο της Παραμυθιάς είχαν κλείσει οι Έλληνες όταν υποχώρησαν προς την γραμμή του Βοπόταμου κάτω στην Αγέροντα, είχαν κλείσει κάποια πολυβόλα, τα οποία όμως είχαν φέρει στα κλείστρα για να είναι άχρηστοι στους Ιταλούς, τα οποία δεν τα πήραν ήδη οι Ιταλοί και μετά όταν ανακαταλήφθη η Παραμυθιά τα ξαναμαζέψαν οι δικοί μας. Υποχωρώντας από την Θεσπρωτεία, οι Ιταλοί πήραν μαζί τους και 43 ομοίρους. Ο Γιάννης ο Σάρας διασώζει τα ονόματα των ομοίρων αυτών, κάποιοι από τους οποίους δεν γύρισαν ποτέ. Τα βλέπετε τα ονόματα των ομοίρων, ήταν κυρίως όμοιροι από την Ιγουμενίτσα, τα χωριά των Φιλετών, Τσαγιάδα, Φινίκη. Κάποιοι πεθάνανε στην εξορία, οι περισσότεροι γυρίσανε. Θέλω να πω εδώ ότι η ιστορία με τους ομοίρους είναι μια ιστορία πολύ πικρή. Η ομοιρία χρησιμοποιούνται συχνά από το στρατό της Ιταλίας ως μέσο εκβιασμού σε διαπραγματεύσεις. Να θυμίσουμε ότι στις 21 Νοεμβρίου του 1943, λίγο αργότερα από τα γεγονότα που ιστορούμε τώρα, βυθίστηκε το αγγλικό, από αγγλικό υποβρύχιο που αγνούσε το φορτίο του ιταλικού πλοίου Σίτα τη Τζένοβα, το οποίο τορπίλησε μεταξύ Κέρκυρας και Αλβανίας, το οποίο Σίτα τη Τζένοβα μετέφερε 152 Έλληνες ομοίρους αξιωματικούς, τους οποίους είχαν μαζέψει από την Δυτική Ελλάδα οι Ιταλοί που τους πήγαιναν στην Ιταλία. Από αυτούς πνίγηκαν 71. Είναι το περίφημο ναυάγιο της Αδριατικής, το έχετε ακουστά όλοι. Νομίζω ότι σας κούρασα. Κλείνοντας την ομιλία, επιτρέψτε μου να αναφερθώ απολύτως συμπληρωματικά στις αιτίες ανάσχεσης της εισβολής των Ιταλών στη Θεσπρωτεία. Η πρώτη σημαντική αιτία ήταν η γενικότερη κατάσταση του μετόπου. Η επιτυχημένη ελληνική αντίσταση στο Καλπάκι και η πανολεθρία της Τζούλια στην Πίνδο έκοψαν κυριολεκτικά τα πόδια των Ιταλών στη Θεσπρωτεία. Δεύτερη αιτία ήταν οι πολυαναμενόμενες ενισχύσεις των μονάδων της Θεσπρωτείας που δεν ήρθαν ποτέ. Πολύ περισσότερο που η σχεδιαζόμενη απόβαση στην Κέρκυρα, παράγοντας ασφάλειας από θαλάσσεις των Ιταλικών μονάδων της Θεσπρωτείας, ματαιώθηκε αρκετά νωρίς. Και αυτό όχι μόνο των κακών καιρικών συνθηκών όπως ανέφεραν τα ιταλικά ανακοινοθέντα, αλλά λόγω του ότι η μεραρχία Μπάρι που θα έκανε την απόφαση κατευθύνθηκε, όπως σας είπα, στην περιοχή της Κοριτσάς για να υποστηρίξει την υποχώρηση της μισοκατεστραμμένης Τζούλια. Τρίτη και άμεσα συναρτημένη με τα παραπάνω αιτία είναι η κρίση στην ανώτατη ηγεσία του Ιταλικού στρατού στην Αλβανία. Στις 6 Νοεμβρίου ο Πράσκα αντικαθίσταται από τον Σοντού, όπως σας ανέφερα και γρηγορότερα, ως κύριος υπέτειος της αποτυχίας των Ιταλών. Ο Σοντού σπέρνει να σταθεροποιήσει την κατάσταση στο μέτωπο, διατάσσοντας σταθεροποίηση του μετώπου για την συνεχή υποχώρηση προς τα πίσω, στη Μεθόρο. Αυτή τη στιγμή ο Πράσκα προτείνει, τότε ξύπνησε, προτείνει έναν ελιγμό των δυνάμεων της Θεσπρωτείας. Πρότεινε να χτυπήσουν τη σκάλα, μόλις τους στις δυνάμεις. Αν πετύχαινε αυτός ο ελιγμός, δεδομένου ότι οι ελληνικές δυνάμεις ήταν δυνάμεις ενός τάγματος και μάλιστα αδυνατισμένου τάγματος στην σκάλα, αν πετύχαινε αυτός ο ελιγμός, τότε με πορεία μιας ημέρας, ακολουθώντας τη διαδρομή της Εγνατία, οι Ιταλοί θα βρισκόντουσαν στα Γιάννη, στην Κοσμηρά, στην Παιδινή, με απρόβλεπτες συνέπειες για το τι έμελε να συμβεί. Αυτό, όπως γράφει ο Κατσιμίδρος, εάν πετύχαινε, ίσως άλλαζε άρδιν την κατάσταση του πόλεμου. Ο Σοντού όμως αγνόησε την υπόδειξη του Πράτσκα, ήταν και αυτός υπερφύαλος, διέταξε, επέμεινε στην διαταγή της υποχώρησης και έτσι οι καθυστερημένοι σχεδιασμοί του Πράτσκα γίνανε στα χαρτιά. Ο αλαζονικός και ορμητικός βηματισμός των Ιταλών εισβολέων των πρώτων ημερών του πολέμου στη Θεσπρωτεία πάγωσε.
σε ένα μετέωρο βήμα, που τελικά είναι μεταβολή και υποχώρηση. Έτσι, σαν να εκπληρώθηκε το ρυθέν υπό των γραφών σε μια σύγχρονη εκδοχή. Ο ποταμός στράφει προς τα πίσω. Σας ευχαριστώ θερμά.